στην αποκλειστική δήλωση του κυρίου Αλεξιάδη. Φίλες και φίλοι, ό,τι για να χτίσετε το αφορολόγητο, εδώ είμαστε, να σας διαβάσω την αποκλειστική δήλωση. Γιατί το κάναμε αυτό σήμερα. Και γιατί έχουμε τούτη την εξέλιξη. Μπήκε ο καινούριος χρόνος και πολλοίς κόσμος λέει τι κάνω. Μαζεύω αποδείξεις, χρησιμοποιώ κάρτα. Ποια κάρτα πρέπει να δηλώσω? Διότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι για να χτίσει κάποιος το αφορολόγητο πρέπει να έχει την κάρτα του. Ή πρέπει να μαζεύει αποδείξεις. Τρεις του μηνός. Ο νόμος δεν ετοιμάστηκε. Ρώτησα λοιπόν τον αξιότιμο υπουργό, αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Αλεξιάδη. Και σας μεταφέρω, φίλες και φίλοι, την αποκλειστική του δήλωση. Προσέξτε, αφορά όλους τους Έλληνες. Αφορά κάθε οικονομική δραστηριότητα από την πρώτη μέρα του νέου χρόνου. Τι λέει λοιπόν? Ό,τι αναγράφεται στη φορολογική δήλωση ως δαπάνη θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω κάρτας ή μέσω τραπέζης. Τελειωμένο. Ή μέσω κάρτας ή μέσω τραπέζης. Θα αναγνωρίζεται πλέον για το αφορολόγητο μόνο ό,τι θα περνάει μέσω τραπέζης. Και αυτή η εξέλιξη αφορά ενοίκια, ιατρικά έξοδα, αγορές αυτοκινήτου και δαπάνες οικογένειας. Δηλαδή, φροντιστήρια, πας στο γιατρό. Πρέπει να έχει το μηχανάκι ο γιατρός, δίνεις την κάρτα. Αν σου πει δεν έχω κάρτα, στον πατούλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα από εδώ και μπρος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για να μπορέσει να χτίσει κάποιος το αφορολόγητο ή μέσω κάρτας ή μέσω τραπέζι. Δηλαδή το ενοίκιο που ερχόταν ο ιδιοκτήτης και του έλεγες πάρτο και κόψω μου απόδειξη, τέλος, μέσω τραπέζης. Τα πάντα θα ελέγχονται μέσω τραπέζης. Αυτή λοιπόν ή μέσω κάρτας. Αυτή είναι η δήλωση του Υπουργού και το χτίσιμο του αφορολογήτου θα έχει σχέση με το εισόδημα. Δηλαδή, αν ο κύριος Λικούδης έχει 12.000 ευρώ εισόδημα, δεν θα του πει φέρε 9.000 ευρώ με αποδείξεις, θα τον πάει λίγο πιο κάτω. Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, άλλαξαν πολλά από την 1η-1η του 2016.